χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε τις μεσημβρινές ώρες από θαλάσσια περιοχή της παραλίας του Παλιού Καβάλα σε 64χρονη ημεδαπή. Στην Ανωτέρω αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη, ενώ στη συνέχεια διεκομίστη με ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας διενεργείται προανάκριση, ενώ παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης. Την ίδια στιγμή, η Λιμενική Αρχή Καβάλας ενημερώθηκε για ύπαρξη 72χρονου ημεδαπού σε ημιλιπόθυμη κατάσταση υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο υποϊδιοκτησίας του ερασιτεχνικού σκάφους, το οποίο βρίσκονταν πρινμοδετημένο σε προβλήτα πλησίων της Ιχθυόσκαλας Δημοσίου Καβάλας. Ο ανωτέρω ημεδαπός διεκομίστη με ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας διενεργείται προανάκριση, ενώ παραγγέλθηκε και διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης.